Λοιπόν, Πέτρο, όπως βλέπεις, σου έχω βάλει καλή ηχητική υπόκρουση για να μας πεις το ποίημα σου και ο Θεός βοηθός. Περιμένω να ακούσω. Σταυροκοπηθείτε. Να κάνω λίγο κράξ τα δάχτυλα. Ναι. Να ανοίξω και την πύρα. Α, δεν έχουμε αυτό το ηχητικό effect. Όχι, δεν το έχουμε αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν... Να πάρω πόζα. Ναι, κοίτα, αρχικά μιλά στο μικρόφωνο. Να πάρω πόζα. Πρέπει να σε βγάλουμε λοιπόν και φωτογραφία έτσι που έχει πάρει πόζα. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό το ποίημα, λέω να το πω, το καλαμάκι. Και συγκεκριμένα το καλαμάκι μέσα στο φραπέ. Είναι πιο σκοτεινό από ό,τι νομίζετε. Ναι, δεν έχω λόγο να το τραβάω, ξεκινάω. Το καλαμάκι μέσα στο φραπέ που τάς και αμέσως κάτι πας να φας. Μετά τσιγαράκι στο χέρι και το μπουκάλι σου, σου έχει στήσει καρτέρι και εσύ πίνεις και μεθάς και δάκρυα στα μάτια φοράς. Μέσα στην αϊπνία σου έχεις βυθιστεί και, το μυαλό σου στις σκέψεις έχει χαθεί. Αναρωτιέσαι, σκιάζεσαι, πονάς και δεν ξέρεις καν που πας. Μα το μονοπάτι αυτό σε οδηγεί και πλέον στο χάος, το χάος σε ακολουθεί. Η μελωδία της νιώτης σου έχει εξαφανιστεί και από το δρόμο έχεις εκτραπεί. Μα μια είναι η λύση, μια οδηγεί στη σιωπή και η ψυχή σου άλλο δεν θα περεκτραπεί. Λοιπόν, αυτό το ποίημα ήταν αφιερωμένο προσωπικά και εξαιρετικά. Αντιέ, εγώ φεύγω. Εξαιρετικό μέτριο ποίημα. Μπράβο, είσαι πολύ μέτριος. Μπράβο.